Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε απόψε στο Προεδρείο της Βουλής δύο προτάσεις για να ασκηθεί ποινική δίωξη, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον κανονισμό της Βουλής και το νομοθετικό διάταγμα για την ευθύνη των Υπουργών. Η πρόταση υπογράφεται από 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και αφορά: η πρώτη, το σκάνδαλο Κοσκοτά, και στρέφεται κατά του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και των υπουργών της περίοδου 85-89, κυρίων Αγαμέμνονα Κουτσόγιωργα, Γιώργου Πέτσου, Παναγιώτη Ρουμελιώτη και Δημήτρη Τσοβόλα. Η δεύτερη στρέφεται κατά του τέως αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Νικολάου Αθανασόπουλου και αφορά την υπόθεση του Ιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού. Ας ακούσουμε τι ελέγχθη στη Βουλή. Συνεχίστηκε σήμερα η συζήτηση στη Βουλή για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης που τις παρουσίασε χτες στη Βουλή ο Πρωθυπουργός Τζανής Τζανετάκης. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί αύριο τα μεσάνυχτα με την ψηφοφορία για την παροχή ή όχι ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Στην πρωινή συνεδρίαση της Βουλής μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Αλευράς, που υποστήριξε ότι ουσιαστικά πρωθυπουργός της νέας κυβέρνησης είναι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Πρόοδου, Χαρίλαος Φλωράκης, τόνισε στην ομιλία του ότι ο συνασπισμός θα ελέγχει την κυβέρνηση και θα ελέγχεται και ο ίδιος για την εφαρμογή των συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση είναι μεταβατική και ότι στη διάρκεια της θητείας της θα παγώσουν τα θέματα των βάσεων του Ρασίντ και των σχέσεων με το Ισραήλ. Μίλησαν επίσης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Αναστάσιος Πεπονής, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Γεννήματας, ο βουλευτής του Συνασπισμού, Ανδρέας Λεντάκης, και ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Ανανέωσης, Κωστής Στεφανόπουλος, που επέκρινε και τη Νέα Δημοκρατία και το συνασπισμό, αλλά δήλωσε ότι στηρίζει την κυβέρνηση Τζανετάκη για την κάθαρση και μόνο. Στη διάρκεια της απογευματινής συνεδρίασης μίλησαν ο Υπουργός Οικονομικών Αντώνης Σαμαράς, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Πρόοδου, Λεωνίδας Κύρκος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Άκης Τσοχατζόπουλος, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Κουλαρίκης. Σε προσωπικό θέμα μίλησε η βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας, Βιργινία Τσούδερου, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ξύφης Βαλιράκης, ο βουλευτής του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Πρόοδου, Στέλιος Νέστορ, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Τσοβόλας. Σε προσωπικό θέμα μίλησε ακόμα και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Σωτήρης Κούβελας. Ορκίστηκαν στις 6 το απόγευμα μπροστά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Χρήστο Σαρτζετάκη και στον πρωθυπουργό Τζανή Τζανετάκη οι κύριοι Θεοχάρης Παπαμάργαρης ως υπουργός Εργασίας και Γεώργιος Μιλωνάς ως υπουργός Πολιτισμού. Ελεύθερες ειδήσεις που θα τις παράγουν οι δημοσιογράφοι και όχι η γραμμή Ζαλοκώστα ΕΡΤ είναι το νέο δόγμα που εξαγγέλθηκε κατά την ανάληψη των καθηκόντων του πρόεδρου της ΕΡΤ ΑΕ, Πρίτανη Γιώργου Κοντογιώργη. Το νέο πρόεδρο της ΕΡΤ ΑΕ τον παρουσίασε και τον προσφώνησε ο υφυπουργός τύπου Νίκος Λιναρδάτος. Ο υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης, Αθανάσιος Κανελόπουλος, σε σύντομη δήλωσή του επανέλαβε όσα ανακοίνωσε χτες στις προγραμματικές της δηλώσεις η κυβέρνηση. Σχετικά με το θέμα των φακέλων των πολιτικών προσώπων που βρέθηκαν σε ντουλάπα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, τρεις πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, οι κύριοι Τσοχατζόπουλος, Κουλαρίκης και Βαλιράκης, έδωσαν σήμερα συνέντευξη τύπου. Στη συνέντευξη τύπου ο κύριος Τσοχατζόπουλος χαρακτήρισε σκηνοθεσία το θέμα των φακέλων και τόνισε ότι φυλάσσονταν με ευθύνη του εκάστοτε υπουργού για να δίνονται οποιαδήποτε έγγραφα ζητούνται στους δικαιούχους, όπως έγινε πρόσφατα και με το φάκελο του κυρίου Σιμίτη. Σχετικά με την κοινωνική, πολιτική ή άλλη μορφή δραστηριότητά του, είναι οι γνωστοί περίφημοι φάκελοι οι οποίοι δημιουργήθηκαν. Ο κύριος Κουλαρίκης τόνισε ότι ο ίδιος, όταν ήταν υπουργός δημόσιας τάξης, ζήτησε από τις υπηρεσίες του να συγκεντρωθούν αυτοί οι φάκελοι, περίπου 400, και να διαφυλαχτούν, αφού και το ΚΚΕ του είχε ζητήσει με έγγραφό του να μην καταστραφούν, αλλά και επειδή αναγνωρίστηκε η εθνική αντίσταση, έπρεπε να μπορούν οι δικαιούχοι να ζητούν οποιοδήποτε έγγραφο χρειάζονταν από το φάκελό τους. Ο κύριος Βαλιράκης ζήτησε να δοθούν αμέσως οι φάκελοι πρώτα στους δικαιούχους και έπειτα στη δημοσιότητα,
για να καταφανεί, όπως είπε, αν εμπλουτίστηκαν με νέα στοιχεία οι φάκελοι αυτοί τον τελευταίο καιρό από το ΠΑΣΟΚ ή όχι. Διάλογος ανακοινώσεων ανάμεσα στο Συνασπισμό και στο ΠΑΣΟΚ αναπτύχθηκε απόψε για το θέμα του εκλογικού νόμου. Ο Συνασπισμός, απαντώντας σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για την απλή αναλογική, σημειώνει ότι αν το ΠΑΣΟΚ ανακάλυψε σήμερα ότι υπάρχει και η απλή αναλογική, πρέπει να έχει το θάρρος να καταδικάσει το καλπονοθευτικό παρελθόν του. Απαντώντας στο ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του, σημειώνει: το ερώτημα είναι απλό. Πρόκειται ο Συνασπισμός να στηρίξει πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για νέο εκλογικό νόμο απλής αναλογικής ή θα πάρει εκείνος κάποια δική του πρωτοβουλία? Ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Ανανέωσης, Κωστής Στεφανόπουλος, ανοίγοντας το πρωί τις εργασίες της σύσκεψης των υποψήφιων βουλευτών και μελών της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, επανέλαβε ότι θα στηρίξει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού, που τη χαρακτήρισε αναγκαίο κακό, μόνο και μόνο, όπως είπε, για να προωθηθούν οι διαδικασίες της κάθαρσης.